Και κάπως έτσι φαίνεται ότι θα είναι ο καιρός όταν θα πάμε στις εκλογές. Γιατί το λέμε, γιατί πολλοί, νομίζω δικαίως, συσχετίζουν μου το... ένα ένα κυριακάτικο πρωινό με θερμοκρασίε εντελώ καλοκαιρινέ και τη θάλασσα να έχει περάσει του 20 βαθμού. Αλήθεια είναι. Με τι εκλογέ. Λέει δηλαδή, κάλπη ή παραλία και επιλέγω και φοβούνται και όλα στα επιτελεία ότι θα επιλέξουν α, παραλία στο τέλο. Μου μοιάζει. Ναι, <laughs> είναι Λογικό ένα το πιθανό, το πιθανό σενάριο, πολύ πιθανό. Πάντω ένα σχόλιο για το τον φάγανε τον πρόεδρο Τραμπ τα και τα συμφέροντα. Πέσαν <laughs> πάνω του να τον φάνε. <laughs> ο <laughs> ίδιος, ο ίδιος δηλώνει βέβαια πολιτικός κρατούμενος. Τώρα το κρατούμενος δεν ξέρω που το στηρίζει, αλλά έχει μια σημασία το κρατάμε. Να πω κάτι, το. περίμενε. Ωραία, το λέει. Το θέμα είναι ότι δεν το καταδίκασε κάποιο δικαστής, ο οποίος τέλος πάντων είχε μια πολιτική αναφορά από κάπου, είναι σώμα ενόρκων. Ναι, ναι. Είναι πολίτες. Και αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη την, ας πούμε, την, το επιχείρημα ότι είναι μια κατευθυνόμενη πολιτική απόφαση. Σίγουρα. Είναι σώμα ενόρκων. Και σώμα ενόρκων θα το δικάσει και για τα άλλα δικήματα. Συμβαβεύω, δεν ξέρω το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αν και θέλει. σώμα ενόρκων ναι. ήταν αυτό που τον παραπέμπει σε δίκη για τα έγγραφα τα που βρέθηκαν. Στην τουαλέτα του σπιτιού του, ναι, ναι, ναι. νομίζω στο Μαϊάμι, σε ναι, μία από σωστά, τα σωστά. Όπου εκεί έτσι, υπάρχει καταγγελία, γίνεται η έρευνα από το FBI. Μπήκαν στο σπίτι του, ούτε την πόρτα δεν χτυπήσαν. Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε και τα βρήκαν. Προφανώ υπήρξε κάποια καταγγελία από το στενό του περιβάλλον. Μάλλον ναι. Και με, με τον τρόπο που γίνονται οι παραπομπές στις ΗΠΑ, προσπάθησα να τα διαβάσω, δηλαδή, να τα μάθω γιατί τα βρήκα ενδιαφέρον. Πάλι ο εισαγγελέα για να ασκήσει δίωξη παραπέμπει την υπόθεση σε σώμα ενόρκων που κανεί δεν γνωρίζει ποιοι είναι. Ναι, ναι. Οι οποίοι, ε, α πούμε σε πολλά εισαγωγικά, γνωμοδοτούν, δεν είναι σωστή η λέξη, αλλά τέλο πάντων ε, θεωρούν ότι πρέπει να παραπέμφθει mm -hmm. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο δεν παίρνει μόνο ναι, στην ζητάνε υπόθεση. Ζητάνε ουσιαστικά την παραπομπή του. Ναι, την, ναι, ναι, ναι. Δείχνει ότι με τον τρόπο αυτό, αδιανόητο για τα ελληνικά δεδομένα, ναι, για το πολιτικό προσωπικό με το άρθρο 16 ναι, του Συντάγματο, ναι. 86 και όλα αυτά, αλλά δείχνει ότι. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Αμερικανό πρόεδρο. Σίγουρα. Και ειδικά οι άλλες δύο Απλά κατηγορίες. δεν ξέρω τα αντισυστημικά, αντανακλαστικά που δείχνουν να έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα οι ψηφοφόροι του. Δηλαδή, αν αυτό ενδεχομένω ενισχύει κιόλα. Όχι, μιας. εκτιμούν, εκτιμούν. Γιατί στι μετρήσει που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και δείχναν τον Τραμπ μία ή άλλη ή και σε κάποιε περιπτώσει πάνω από τον Biden, υπήρχε υποσημείωση με, την, με το δεδομένο ότι δεν θα καταδικαστεί. Γιατί, αν καταδικαστεί ένα μέρο συντηρητικών ψηφοφόρων, σου λέει: Εγώ δεν θέλω έναν πρόεδρο ο οποίο βαρύνεται με κακουργήματα. Ενδεχομένω για κάποιου ναι, να είναι ναι, ναι. αυτό που λε. Αλλά αυτοί ούτω ή άλλω θα τον ψήφισαν. Ναι, δηλαδή, αυτοί δεν θα φεύγουν, εννοείται. Ε, οι εκτιμήσει, έτσι όπω τι διάβαζα σήμερα το πρωί, είναι ότι θα, τον, θα αποτρέψει κάποιου συντηρητικού ψηφοφόρου από το να τον ψηφίζουν. Σου θυμίζω ότι ο μεγάλος τίτλος για την χθεσινή του καταδίκη είναι «Απάτη κατά του Αμερικανικού λαού». Ναι, ναι. Πολύ το μετρούν. Είναι πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Στα δικά μα, για να έρθουμε και, στο, ναι. στο και πάμε εγχώρια, να δούμε. στα εγχώρια. Λοιπόν, κοίταξε η Χθε ο Πρωθυπουργό αποφάσισε να περάσει και στι ε, πολιτικέ προβλέψει. Είχε κάνει αθλητικέ προβλέψει το τελευταίο διάστημα. Προχώρησε σε προβλέψει πολιτικέ και είπε ότι η εκτίμησή μου είναι ότι α, η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει και θα ξεπεράσει τον στόχο που είχε θέσει, ε, δηλαδή το 33%. Mm -hmm. Ήταν η εκτίμησή του. Και ο λόγος αυτός, γιατί αυτό λέει και το ρεπορτάζ της ισιοδοξία του Πρωθυπουργού, είναι ότι διαπιστώνει ε, τα τελευταία 24 ώρα υψηλή συσπήρωση ε, τάκης στις, στις τάξεις των ψηφοφόρων του κόμματος. Μάλιστα. Παρατηρείται έντονα τις τελευταίες, τα τελευταία 48 ώρα. Ε, Να πούμε στον κόσμο, συσπήρωση είναι ότι οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία που είχαν επιλέξει η Νέα Δημοκρατία στι προηγούμενε εκλογέ θα ξαναψηφίσουν. Θα ξαναψηφίσουν. Και υπάρχει και μια ακόμα στάθμιση ότι ε, τα εκλογικά κοινά τη Νέα Δημοκρατία, στα οποία και το στο κυβερνών κόμμα έχει συντριπτική ε, έτσι, ε, υπεροχή έναντι κυρίω ε, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι τα εκλογικά συνεπέστερα κοινά. Είναι ε, 40 plus. Ακριβώς. Ακριβώ. Είναι αυτή που είναι η συνεπέστερη. Ε, Βεβαίω, κανεί δεν μπορεί να αποκλείσει το πώ δεν μπορεί κανείς να ξέρει το πώς θα λειτουργήσει εν τέλει η αποχή, εάν και εφόσον είναι τόσο μεγάλη όσο οι, αυτή τη στιγμή οι δημοσκόποι α, δίνουν και εκτιμούν. Ε, κατά τα λοιπά είχα μετά και μια συνέντευξη εφόλης τη ύλη ε, πριν από λίγη ώρα του Πρωθυπουργού. Μίλησε στον Αντένα. Μίλησε για τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας, γνωρίζαμε, δεν είπε κάτι καινούριο ότι ο στόχος είναι α, τα ποσοστά που είχε προ, στις προηγούμενες, προηγούμενες ευρωεκλογές mm -hmm. ε, το 2019. Ε, είπε ότι η μεγάλη μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή αφορά στην ακρίβεια, αυτή είναι ο ελέφαντα στο δωμάτιο και ότι έχουμε κάνει πολλά πράγματα για να την ελέγξουμε και ότι έχουμε κι άλλα όπλα στη φαρέτρα μας. Ε, Μίλησε πάλι για τη μείωση του ΦΠΑ. Είπε ότι είναι κάτι που δημοσιονομικά η χώρα δεν το αντέχει ούτε για λίγου μήνε. Έφερε μάλιστα, σαν παράδειγμα, τον καφέ, που είπε ότι μειώσαμε τον ΦΠΑ στον καφέ και οι τιμέ δεν πέσανε, γιατί είναι ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικά ανταγωνιστικό προϊόν σε μια ανταγωνιστική αγορά. Και είπε μάλιστα ότι αν υλοποιούσαμε έστω και ένα μέρο του προγράμματο του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα θα έμπαινε αυτομάτω σε επιτήρηση και ότι δεν είναι δυνατόν να ξαναζήσουμε τέτοιου είδου στιγμέ. Yeah. Ε, έχουμε και όλα σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργό για όλα τα ζητήματα. Βεβαίως. Γιατί είναι μια εθνική κάλπη η οποία διεξάγεται όπω σωστά επισημαίνεται ένα χρόνο μετά από εθνικέ εκλογέ. Στι οποίε εθνικέ εκλογέ οι πολίτε επανεπιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη του στη Νέα Δημοκρατία και σε εμένα προσωπικά να έχω τη μεγάλη ευθύνη να είμαι πρωθυπουργό τη χώρα. Ακριβώ όμω επειδή είναι εθνική κάλπη και επειδή η, κυβέρ, επειδή η αντιπολίτευση έχει μετατρέψει αυτέ τι εκλογέ σε ένα άτυπο δημοψήφισμα κατά τη κυβέρνηση, Θέλω να επισημάνω ότι όσο πιο δυνατή είναι η Νέα Δημοκρατία το βράδυ τη 9η Ιουνίου, τόσο μεγαλύτερη, θα έλεγα, όχι νομιμοποίηση, αλλά τόσο μεγαλύτερη ισχύ θα έχει για να προχωρήσει στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, διότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αμφισβητήσει την πολιτική νομιμοποίηση των εκλογών. Αυτό το οποίο διεκδικούμε πρωτίστω είναι μεγαλύτερη διαφάνεια στι τιμέ. Κάνετε πολλά ρεπορτάζ σε σούπερ μάρκετ και μερικέ φορέ είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ακριβώ τι, τι γίνεται. Έχουμε επιβάλει σημαντικότατου περιορισμού στο λιανεμπόριο η μείωση του ΦΠΑ στοιχίζει πάρα πολλά στα δημόσια ταμεία. Όποιο λοιπόν την εισηγείται, είτε είναι αντιπολίτευση, είτε είναι βιομήχανη, είτε είναι ιδιοκτήτε σούπερ μάρκετ, να κοιτάξουν να δουν τι μπορούν οι ίδιοι να κάνουν εντάξει, στα δικά του περιθώρια κέρδου και όταν θέλουν να δώσουν συμβουλή στην κυβέρνηση για τα δημόσια οικονομικά, να μα υποδείξουν ποιου φόρου πρέπει να αυξήσουμε. Εσείς θα πρέπει του να μειώσουμε. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Θα περάσει η ποια επιδοματα θα πρεπει να μειωσουμε μιλαμε για δυο διαφορετικα πραγματα θα περασει μειωση Τη τιμή των προϊόντων. Αυτό μπορεί να είναι και ζήτημα ελέγχου. Εγώ δεν αναφέρομαι πρωτίστω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, ένα θέμα. Δημοσιονομικά νομού... δεν βγαίνει ούτε για μικρό χρονικό διάστημα πώ θα εφαρμοστεί. Δεν βγαίνει και να σα πω κιόλα. Πείτε το, εφαρμόζουμε για μικρό χρονικό διάστημα. Μετά δεν πρέπει να αυξηθούν πάλι οι τιμέ. Το κόστο του προγράμματο τη αντιπολίτευση, αυτά τα οποία έχει καταθέσει ο κύριο Κασελάκη, είναι 45 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία, χωρί να συνυπολογίσω το 13ο και 14ο μισθό και το συν 5% που θέλει να δώσει στην υγεία. Αυτά από τον Πρωθυπουργό. Ακριβώ. Συνέντευξη, εφόλι έδωσε και ο Στέφανο Κασελάκη, χθε στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση. Ε, είπε ότι α, στη στέγη θέλουμε παρεμβατικό κράτο. Στη δημόσια υγεία θέλουμε παρεμβατικό κράτο. Μίλησε ε, για την Παλαιστίνη, ότι πρέπει να αναγνωριστεί άμεσα. Ε, μίλησε για τη Βόρεια Μακεδονία, λέγοντα ότι ε, ο Πρωθυπουργό τόσο καιρό πολιτευόταν με την περικεφαλαία και ότι τώρα ζητάει. Ε, ουσιαστικά να τηρήσουν τη συμφωνία ε, των Πρεσπών. Και ε, περνώντα το ζήτημα τη οικονομία και τη ακρίβεια, υπενθύμησε ότι ε, μίλησε και είπε ότι ο Πρωθυπουργό μιλάει ε, για βαθύ κράτο. Ε, και αν δεν είναι βαθύ κράτο, η οικογένεια Μητσοτάκη, όπω χαρακτηριστικά ναι. είπε, ε, ποιο είναι, δεν πάει άλλο με αυτή την αλαζονία του 41%. Ναι. Έχουμε μετά και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Then σέβεται την νομοσύνη του Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι, αυτό είναι, η ελαζονία του 41%. Είναι, πήρα 41%, όπως μου είπε και εμένα στη Βουλή. Μου λέει, αυτό κρίθηκε στο ζύγι του 41%. Ε, λοιπόν, 9 Ιουνίου... Αυτή η ελαζονία θα πάρει την απάντησή τη από τον ελληνικό λαό. Δεν πάει άλλο. Όπω υπάρχει αυτό το ψέμα περί ακρίβεια που έλεγε προεκλογικά ότι ακρίβει είναι εισαγόμενη, μετά λέει τη χώρα μπανανία. Για να υπάρχει ένα, Για να δείτε, ένα βαθύ σύστημα. Δεν λέει, φημίσου, δηλαδή βαθύ σύστημα. Σα Σα λέει βαθύ σύστημα το βαθύ κράτο λέει. Ποιο είναι το βαθύ κράτο, εάν δεν είναι η οικογένεια μισοτάκι; Λοιπόν, στα πολιτικά ούτω ή άλλω θα μείνουμε, γιατί και τώρα για να δούμε τι δημοσκοπήσει, αλλά να σα πω ότι αργότερα, εδώ με τον Ευθύνη, θα υποδεχθούμε την κυρία Μαρία Σπυράκη, η υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, και τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, που είναι υποψήφιο ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα την επεκτείνουμε την κουβέντα μετά τι δημοσκοπήσει, βέβαια. Γεια, λέγε. Λοιπόν, ε, πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, Τάκη. Είχαμε καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο από την ΠΡΟΡΑΤΑ, έτσι, από μεγάλη δημοσκόπηση τη ΠΡΟΡΑΤΑ. Πάμε στην πρώτη λοιπόν κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Νομίζω ήταν για το ΑΤΚΑ. Ναι ναι, λάθος, ναι, ναι, ναι. Ε, εκτίμηση λοιπόν εκλογική επιρροή ε, για τι ευρωεκλογέ του Ιουνίου του 2024. Θα δούμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται στο 33,3%. Δεύτερο περνάει το Πασόκ με 13%. Mm -hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται τρίτο με 12%. ΚΟΥΚΟΕ 11,2%. Ελληνική λύση 8,5%. Νίκη 4,5%. Πλεύση Ελευθερία 3,9%. Νέα Αριστερά 4,5%. Έχει τσιμπήσει. Μέρα 25,1,7%. Φωνή λογική 2,3%. Κόσμο 2,3, άλλα κόμματα στο 2,8. Να πάμε να δούμε και λίγο την επόμενη κάρτα που είναι η, το εύρο ναι. τη εκτίμηση. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στο εύρο τη εκτίμηση βρίσκεται από το 30,4 στο 36,2. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται από το 9,9 στο 14. Το ΠΑΣΟΚ από το 10,9 στο 15,1. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα από το 9,2 στο 13,2. Η Ελληνική Λύση από το 6,8 στο 10,2. Ακολουθεί η νίκη, η πλεύση Ελευθερία και ε, Αριστερά. Θα δούμε και στην επόμενη κάρτα Που έχουμε ετοιμάσει. Στο ερώτημα, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας. έχει περάσει πρώτο ο κανένα, στο, βρίσκεται στο 37%. Ναι. Α, Ακολουθεί ο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με 34%. Περίπου το ποσοστό που του δίνει η δημοσκόπηση στη, στη Νέα Δημοκρατία. Σωστά, σωστά. Λίγο πιο πάνω κιόλα. Ε, ο κύριο Νίκο Ανδρουλάκη βρίσκεται δεύτερο με 5,5%. Ένα ενδιαφέρον έβριμα. Ε, και ο κύριο Κρισελάκη. Πα, βρίσκεται λίγο Το 30% των ψηφοφόρων του Πασόκ. Πόσο μου είπε στο Πασόκ, ε, 13%. Το Πασόκ είναι στο 13%. Ναι, λιγότερο από, το, από του μισού. Ναι, και ο κύριο Στέφανο Κασελάκη βρίσκεται τρίτο με 5%. Ε, ο κύριο Κουτσούμπα Δημήτρη 5%, ο κύριο Βελόπουλο Κυριάκο 4%, Χαρίτσα Αλέξη 3%, Νατσιό Δημήτρη 2,5% Κωνσταντοπούλου Ζωή 2. Α, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αυτή 2. είναι η πιο εντυπωσιακή εικόνα, ε, εικόνα την οποία. Δεν την πρωτοσυναντούμε. Οι περισσότερε δημοσκοπήσει γκρόσω μόνο το δίνουν αυτά τα νούμερα. Μπορεί το 5,5 του κυρίου Ανδρουλάκη ή το 5 του κυρίου Κασελάκη να είναι 6 ή 7. Αλλά είναι εντελώ παράδοξο. Εγώ ποτέ, μα ποτέ, σε όσα χρόνια, τρει δεκαετίε πλά που κάνω αυτή τη δουλειά, δεν το έχω δει. Ο αρχηγό να υπολείπεται κατά 50% του κόμματο. Ναι. Συνήθω ο αρχηγό πάει μπροστά και έπεται το κόμμα εδώ και στην περίπτωση του Πασόκ και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του κόμματος δεν κρίνουν ε, ως άτομο, δεν εμπιστεύονται τέλο ναι, πάντων τον τους. αρχηγό, την ηγεσία του κόμματο. Για του κόμματο. Να γίνει πρωθυπουργό. Είναι εντυπωσιακή διαφορά. Και να σου α... πω, εκεί πρέπει να ψάξει και μία από τι αιτίε τη αποχή. Βέβαια. Δηλαδή όταν δεν έχεις μέσα σου την, τη βεβαιότητα ότι το κόμμα που ψηφίζεις πέρα από το ότι θα καταγραφεί το ποσοστό του αναδεικνύει και έναν ισχυρό άνδρα πολιτικό ο οποίος μεθαύριο θα διεκδικήσει την Πρωθυπουργία είναι... Είναι το πώς θα λειτουργήσει η αποχή ε. γιατί πολλοί θα θυμίζουν ότι η αποχή θα λειτουργήσει κατά της Νέα Δημοκρατία, εν τέλει μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ της νέας δημοκρατίας και είναι κάτι που... Πολύ... Λειτουργήσει κατά της δημοκρατία. Σωστά. της τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ σωστά. Γενικώ θα γίνουμε. Στην Πορτογαλία, νομίζω, στι προηγούμενε ευρωεκλογέ και ψηφίσει το 30%. Το 30, πέρακα. το 30%. Ή σε κάποιε βαλτικέ, οριακά πάνω από το 30%. Ναι. Ε, εκεί okay. θα πάμε. Είναι θλιβερό αυτό. Αυτό είναι θλιβερό. Και πάμε να δούμε και τη uh, GPO την εκτίμηση ψήφου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στην uh, κάρτα τη GPO βρίσκεται στο 33,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, άλλη εικόνα, βρίσκεται στο 16,2% σαν δεύτερο κόμμα. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,2%. Ο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο 8,2%. Ελληνική Λύση 8,4%. Νίκη 3,6%. Πλεύση Ελευθερία 3,5%. Μέρα 25,2%. Νέα Αριστερά 3%. 2,6% Δημοκράτε. Φωνή Λογική 2,2%. Άλλο 4%. Τις 100 με εξαίρεση τάκη το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στις δύο δημοσκοπήσεις ή στα υπόλοιπα κόμματα η εκτίμηση βρίσκεται λίγο πολύ στα ίδια μεγέθη. Ναι. Ε, Πρόσκειτο να δεις. αν, και αν κύτρα... πούμε ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα, κοίτα τώρα ένα άλλο παράδοξο. Ξέρουμε ότι το 3% είναι η βάση για να διεκδικείς βουλευτική Φωστά. έδρα. Αν είναι αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα, ναι. 33, 16, 13, 8, 8, 8, πώς πάνε με βάση το εκλογικό μέτρο, το οποίο θυμίζω ότι σε αυτές τις εκλογές, σε αντίθεση με τις, όλες τις προηγούμενες, ε, έχει την διαφοροποίηση ότι υπολογίζεται επί του ποσοστού των κομμάτων που έχουν περάσει το 3%. Φωστά, ναι. Όχι το 100%. Ναι, ναι, ναι. Που σημαίνει θα είναι χαμηλότερο από το 4,6 που ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Θα είναι κοντά στο 4, ίσως και κάτω από το 4. Αν ισχύσει αυτό, τότε οι έδρε πάνε ω εξή. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι θα πάρει 8 έδρες 8, από τι 21. Ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα πάρει 4 έδρες mm -hmm. με αυτό το ποσοστό. Αυτό το ποσοστό δίνει μ, 3 έδρες στο ΠΑΣΟΚ, στο Πασόκ, δύσκολα παραπάνω. Και από εκεί και πέρα ΚΟΚΟΕ και Ελληνική Λύση από 2 έδρες. Και αν τις αθροίσεις αυτές κάνουν 19. Mm -hmm. Για όλους τους υπόλοιπους, εκεί βλέπουμε 1, 2... Τρία κόμματα που σίγουρα ε, τα δίνουν ε, οι δημοσκοπήσεις ναι, 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 ναι. να έχουν ε, και σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις και άλλα κόμματα όλα όμως θα διεκδικήσουν δύο έδρες. Ναι. Δύο έδρες θα μείνουν. Οπότε ε, ε, πιθανότητα διαφέρουν. κάποια κόμματα ναι. που θα περάσουν το 3% δεν θα μπορέσουν να πάρουν έδρα. Ναι, ναι. Έχει, είναι άλλο ένα ενδιαφέρον σημείο αυτών των ναι. ευρωεκλογών πραγματικά. Τώρα, έχεις κάτι άλλο για τα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Λοιπόν, έχω φτιάξει, τον βλέπαμε και χθε. Ε, νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον. Που λέμε για την αποχή. Καταρχήν να πούμε το εξή. Η... Το ξέρουμε ότι η αποχή μετρείται λάθο. Οι εκλογικοί κατάλογοι με τον τελευταίο νόμο που πέρασε θα ανανεωθούν τον Νοέμβρη. Mm -hmm. Το Νοέμβρη, όσοι είναι πάνω από 86 χρόνων, νομίζω, ε, θα διαγράφονται εφόσον δεν εμφανίζονται να παίρνουν σύνταξη να έχουν ενεργό ναι, ναι, ναι. λογαριασμό στο ΕΦΚΑ να παίρνουν φάρμακα ή αν οι ίδιοι δεν παρουσιαστούν και δηλώσουν την παρουσία τους που σημαίνει με τις συντηρητικότερες εκτιμήσεις το εκλογικό σώμα το οποίο σήμερα είναι κοντά στα 9.600.000 δεν πρέπει να είναι πάνω από 8.500.000 Αν βάλεις... Από την ηλικία, 1400 είμαστε όλοι, ναι. με την τελευταία απογραφή. Αν βάλει την ηλικία 1 έω 17 που δεν ψηφίζουν, mm -hmm. χοντρικά-χοντρικά, του υπολόγιζα και τα έγραψα εδώ, mm -hmm. την κάθε γενιά έβαλαν μέσο όρο 80.000, είναι ίσω και λίγο λιγότεροι, αυτό θα μα δώσει ε, περίπου 1.400 που είναι κάτω των 17. Ναι, ένα 300. Ε, Πάμε στα 9 εκατομμύρια. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν. Πολλοί που είναι αλλοδαποί, ναι. που έχουν, έχουν καταγραφεί στην απογραφή. Υπάρχουν okay. πολλοί που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Mm -hmm. Ας πούμε πολλοί Κύπροι που ζουν ναι, εδώ, ναι, ναι, οι οποίοι ναι, ναι. ψηφίζουν εκεί. Ή από, θα μας τα πει και ο κύριος Δημιώτης μετά, νομίζω ότι είναι γύρω στα 8,5. Οπότε τα νούμερα που διαβάζουμε ενδεχομένως να είναι λιγότερο απεσιόδοξα από ό,τι διαβάζουμε. Ναι, ναι, Αλλά ναι. επιτροχάδινδες πώ είναι φθήνουσα η συμμετοχή σε ευρωεκλογέ. Ναι. Εδώ είναι η συμμετοχή σε ευρωεκλογέ από το 81 μέχρι τι τελευταίε εκλογέ. Ξεκινώντας το 81, βέβαια, που ήταν μαζί με τι εθνικέ εκλογέ, η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη. Ε, όταν βγήκε το ΠΑΣΟΚ, 81,5% περίπου. Το 84% και το 89 το 89 επίσης ήταν πάλι, μαζί πάλι. με τις εθνικές εκλογές, ήταν πάνω από 80%. Και από εκεί αρχίζει η κατηφόρα, το 94 πάει στο 73%, το 99 στο 70%, το 2004 στο 63% mm. και το να είναι το 2009 που πάει στο 52%. Yeah, yeah. δες τους δίπλα αριθμούς, και στο 2004 και στο 2009, που δείχνουν την ίδια χρονιά οι εθνικές εκλογές, τι συμμετοχή είχαν. Δεν συνέπεσαν ημερολογιακά, απλώ ήταν στην ίδια χρονιά. Ναι. Είναι και στις δύο, στη μία περίπτωση 13 μονάδες επάνω, στην άλλη περίπτωση είναι 18 μονάδες επάνω. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, η, τον ίδιο χρόνο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των εθνικών εκλογών. Το 2014 είναι, ο νομίζω, ο ερχομός του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι έτσι, αυτό έτσι. Ε, στη, στο, στο βαθύ σημείο της κρίσης που αυξάνει τη συμμετοχή και το 19 επίσης είναι το αντίστροφο του 14. Ναι, ναι, ναι. Ένα ας πούμε αντισύριζα, αντισύριζα αρέθμα, κύμα το οποίο έφερε στη Βουλή και ανέβασε λίγο τα ποσοστά. Αλλά γενικώς, ε, οι ευρωεκλογές δεν είναι το ε, δυνατό σημείο. Το δυνατό σημείο ναι.